Βρε καλώστα τα παιδιά τα δικά μας, τα παιδιά μας τα καλά. Τι μου κάνετε ρε παιδιά, πώς μου είστε άλλη μια εβδομάδα εδώ, σταθερή, στο πρόγραμμά μας. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει να ξέρεις με μένα. Απορώ και εγώ με τον εαυτό μου. Αυτή τη στιγμή έχω στερεώσει το κινητό μου πάνω σε κάτι πολύ αιωρούμενο. Με βλέπετε κάπως έτσι. Όπως βλέπετε και από τον τίτλο στο σημερινό βίντεο, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν το πανηγύρι στο χωριό μου. Αν δεν με ακολουθούσες στο Instagram, πρόβλημα δικό σου. Εγώ είπα να με ακολουθήσεις για να βλέπεις τι θα γίνεται και άμα θέλεις να έρθεις, αλλά εσύ μάλλον κοιμάσαι. Παρεμπιπτόντως εδώ είναι και το Instagram. Αν θέλεις και φιλοτιμηθείς να πάει να με ακολουθήσεις και εκεί. Το σημερινό βίντεο είναι λίγο διαφορετικό από τα τελευταία που έχω ανεβάσει. Είναι τα βιντεάκια αυτά τραβηγμένα από το TikTok. Πρωτού ξεκινήσεις το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις μια εγγραφή σε αυτό το κανάλι για περισσότερα και καινούργια βίντεο κάθε Τετάρτη 2 η ώρα το μεσημέρι. Πάτε και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις. Δηλαδή, είναι αμαρτία από το Θεό άμα δεν πατήσεις το καμπανάκι. Τζάμπα η εγγραφή τέλος πάντων. Και αυτά, πες μου κάτω στα σχόλια αν ταυτίζεσαι, αν έχεις χωριό, ποιο χωριό είναι αυτό και αν σου αρέσουν τα πανηγύρια. Ας σταματήσω επιτέλους να μιλάω και πάμε στο βίντεο. Μα δεν ξέρεις τι χαρά έχω που με έχεις φέρει στο πανηγύρι μετά από τόσα χρόνια. Εδώ θα τα πάρω όλα. Πού είναι τα παιχνίδια? Πρόσεξε την πορεία σου πολύ καλά, έτσι. Δύο λεπτά εδώ στη φιλενάδα μου θα πάμε. Boutique Demi, 25 χρόνια φιλενάδα μου, τέτοια ποιότητα δεν υπάρχει. Θα κάτσεις την καρέκλα σου, έτσι με κάνεις ρεζίλι. Μίλησα. Boutique είναι αυτό το πράγμα. Δεν είστε με τα καλά σας, μου φαίνεται. Εδώ, ελάτε να δείτε. Τέτοιο βαβανκερό βρακί δεν έχει. Ξανά μα τα βάλει ο κόλος σας. Εδώ. Σιγά που θα ασχοληθώ με τις βλαμμένες. Εδώ κοιτάτε ποιότητα. Σε μας πείσει τώρα με τα βρακιά. Θέλω να πιω καφέ με τη φιλενάδα μου. Αν θέλεις να κάνεις κάτι χρήσιμο. Κοίτα που θα πάει αυτό το ζώο, το παιδί μου. Εγώ δεν ασχολούμαι. Κοίτα εδώ, Βασούλα μου, κάτι φορεματάρες. Κοίτα ποιότητα, μανεκέν θα είσαι. Κοίτα εδώ, αμάνικο. Double fast, Βασούλα μου. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά εδώ που βλέπω. Ιδίως αυτό εδώ. Καταπληκτικό. Αλλά μιλάμε αυτά εδώ. Πρέπει να γίνονται τέλειες φεντώνες. Κοίτα, μαμά. Κοίτα εδώ πώς μου τα ανακάτωσε. Μου τα ξεχύλωσε τραύμα το παιδί σου. Σήκω, πάρ' το βάσο και εξαφανιστείτε. Boutique Demi θα γίνει και boutique babysitting. Φεύγω τώρα. Ναι, αλλά εμένα δεν με ρώτησε κανείς. Εγώ δεν θέλω να μείνω εδώ. Έχεις το παιδί υπευθύνη σου σήμερα. Δεν μπορώ άλλο. Βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Εγώ παρετούμε. Και τι να κάνω, παιχνίδια. Έχει να πουλάω βρακιά όλη μέρα. Δεν θα πουλάς βρακιά. Σκαλτσούνια θα πουλάς. Να παίρνω κόσμος για το χειμώνα. Σκαλτσούνια θα πουλάς. Όλο μαλακίες. Λοιπόν, εάν είσαι καλό παιδί, συμφωνία. Θα πάμε να σου πάρω παιχνίδια από εκεί. Τέλεια. Τελικά πολύ μου αρέσει εδώ. Όπου παράδεισο είναι αυτά τα παιχνίδια. Έτσι θα τα πάρω όλα και αυτά τα τρακτεράκια θα είμαι πολύ κουμενιάρης. Έλα τσακίσου κάτω από τα παιχνίδια, θα μας κρεμάσει βάσο. Έχεις πάρει του κόσμου τα παιχνίδια. Έχεις ανακατώσει τον μπάσκετ της γυναίκας. Έλα γρήγορα. Γρήγορα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να καλά και εδώ που ήρθα τιμωρίες με βάζετε σαν τη μάνα μου. Ότι είναι μια πολύ κατάλληλη στιγμή για μια αλλαγή στα μαλλιά μου. Έχω κλείσει ραντεβού να πάω να ανταλλάξω. Το βαρέθηκα αυτό το καστανό, δεν το αντέχω άλλο. Καλά, θα γυρίσω πίσω, δεν θα με γνωρίζει, σου λέω. Εξαιρετική ιδέα. Καλή επιτυχία και να μην γυρίσει πίσω ο καρνίβαλος. Κοίτα να με χρουσουζέψεις και να γυρίσω πίσω σας είχαμε. Παναγία μου, γιαγκούλας. Παναγία μου, ήρθε ο Χάρος να με πάρει. Δεν είναι η ώρα μου ακόμα. Τι κάνεις έτσι, παιδάκι μου? Εγώ είμαι. Μαμά, μπορεί τι διάλογο έκανε αυτό το παλιό κέφαλο. Τι γίνει σαν κουλοτρυπίδα. Αχ, θέλω να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Για μια ανανέωση πήγα, κοίτα πώς με έκανε. Εγώ γίνει σαν κουράντα. Δυστυχώς ότι και να πεις έχεις δίκιο. Όχι, πολύ ωραίο είναι. Με γεια. Δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Δουλειά εδώ και το πανηγύρι. Δεν κοιτάω από πας εσύ. Θα κάτσε μια γωνιά και δεν θα κουνιέσαι. Πάντα έτσι, λες και ποτέ δεν κάνω τίποτα. Θα κάνω ό,τι θέλω. Νομίζω είσαι και άποψη τώρα έτσι με αυτό το μαλλί που έχεις γίνει. Σας κατάλογου. Άμα σου στράψω κανένα κατακέφαλο και σε ξεμουτσουνιάσω και έρχεται το κεφάλι σου δύο μέρες γύρω, θα το είδες καλύτερα πώς έχω γίνει. Εκεί και μην κουνιέσαι. Θα ανέβω εδώ πάνω. Γιώργο, τι κάνεις εκεί πάνω, παιδάκι μου? Όχι, μαμά, ανέβηκα απλώς να το καθαρίσω. Σου είπα θα κάτσε μια. Να το καθαρίσεις, για να έρθω και θα σου εξηγήσω εγώ το όνειρο. Και δεν θα πειράξει, θα μας καρφωνώσω λίγο εδώ πάνω. Μαμά, όλα καλά. Δεν τρώγεσαι με τίποτα, κόλλα παιδό. Τσάκι σου, φύγαμε για το σπίτι τώρα. Τσάκι σου, θα μείνεις μέσα, δεν βγαίνεις στο πανηγύρι. Μια ζωή μολακίες. Μου, Γεωργάκη μου, πρόσεξε σε παρακαλώ πολύ. Τι συμπεριφορά θα έχει σήμερα που έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Δεν αργώ και πολύ να πάρω ανάποδες. Θα κάνω ό,τι μου γουστάρει. Μου αρέσει πολύ το γουρουνόπουλο. Περίεργη λίμα για τα νύχια είναι τούτη εδώ. Βρωμάει. Μαρακί μου,
Έλα εδώ, αγάπη μου. Πήγαινε εκεί πέρα και μάζεψε αυτό το χτυπιασμένο ζώο που έχω για παιδί. Γιατί αν πάω εγώ εκεί, θα του βάλω τη μούρη μέσα στην πιστάρια και σε λίγο θα γυρνάει γύρω-γύρω σαν τα γουρνόπουλα. Θα πάω τις πέτσες. Παιδάκι μου, η μάνα σου σου είπε να κάτσεις φρόνημα. Φύγε τσάκες, δεν έχουμε δουλειά. Πάρα πολύ να πάρω κάτι από το περίπτερο. Ξέχασε το. Δεν έχω λεφτά για μαλακίες. Αλήθεια, πεινάω. Δεν υπάρχει πεινάω για το περίπτερο. Έχουμε φάει στο σπίτι. Πάρε μου και τσιγάρα. Σε δύο λεπτά να έχεις έρθει. Εννοείται, ρε μαμά. Κάτι μικρό και φθηνό θα πάρω. Έλεος. Καλά. Σιγά που θα πάρω να φάω. Πρώτα απ' όλα θέλω τσιγάρα της Χαζής. Σίγουρα θα πάρω αυτή την μπάλα και μια τζαμποσακούλα. Α, καλά, η Χαζή ψας. Wow, φανταστικά παιχνίδια. Αυτό μου αρέσει πολύ. Θα τα πάρω όλα. Κάνε λίγο ησυχία, παιδάκι μου. Ό,τι θέλω θα κάνω. Θα φύγεις από εδώ, ε. Χάμου στο διάλο κι εσύ. Μπράβο, Ευγένεια. Άμα βγω έξω, σπόγο θα γίνει. Τι είναι όλα αυτά, ρε Ζων. Θα είναι αυτό. Αυτά ήθελα και αυτά μ' αρέσανε. Αυτό το ξεκεφαλιά σου, φταίω. Φταίω που σ' άκουσα. Τα τσιγάρα μου που είναι. Ουχ, τα ξέχασα. Να χαθείς ζωάδι. Θα τα πούμε στο σπίτι τώρα. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν ταυτιστήκατε και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Και γενικότερα ιδέες για το τι βίντεο θέλετε να δείτε από εμένα τις επόμενες εβδομάδες σε αυτό εδώ το κανάλι. Θα ξαναπώ να πατήσεις μια εγγραφή για να γίνεις πιστός subscriber, καθώς και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο ή γενικά κάποιο post, γιατί πλέον μπορείς να ανεβάζεις και post και μικρά βιντεάκια και στο YouTube. Το Instagram θα το αφήσω κλασικά κάπου εδώ. Και αυτά. Μόλις τώρα συνειδητοποίησα ότι αυτή την μπλούζα την έχω ξαναβάλει σε βίντεο. Πρέπει να τα σκέφτομαι λίγο για να μην φαίνεται ότι φοράω μόνο τα ίδια ρούχα. Να με λέτε και βρωμιάρι δηλαδή. Τέλος πάντων, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, 2 η ώρα το μεσημέρι. Γεια σας!